Ενθυμίστε την περασμένη φορά, αναφερόμενη εις την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, είχαμε αναλύσει εκείνη την θαυμασία προφητεία που αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν και την οποία λέγει τώρα στο ακροατήριό του ο Απόστολος Πέτρος και που είναι παρμένη από το Ψαλτήρι, από τους Ψαλμούς, ότι ούτε εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις άδου, ούτε δώσεις των οσιών σου ειδήν διαφθοράν, εγνώρισάς μοι οδού ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου. Και είδαμε τι σημαίνει ότι δεν θα δώσεις τον όσιον σου, δηλαδή τον Άγιον σου, να γνωρίσει την διαφθορά. Είδαμε τη διαφορά μεταξύ φθοράς, διαφθοράς και καταφθοράς. Και ακόμη ποιοι είναι αυτοί οι δρόμοι ζωής, όπως λέγει, εγνώρισάς μοι οδούς ζωής. Και τι είναι δια των Ιησού Χριστών και για μας, διότι η προφητεία έχει και μία παράλληλη εφαρμογή για τον κάθε πιστό, εφόσον ο κάθε πιστός ακολουθεί τον δρόμο που ακολουθεί ο Χριστός. Βεβαίως ο Χριστός ανοίγει τον δρόμο, εωδή του Θεού, οι δρόμοι του Θεού, του Ιησού Χριστού, είναι η ανάληψη, είναι η ανάσταση, είναι η ανάληψη. Και άνοιξε τον δρόμο προς τον ουρανό. Αυτό το δρόμο τον βαζίζει και ο άνθρωπος. Στη συνέχεια δι' αυτού του στίχου λέγει, πληρώσεις με εφροσύνη μετά του προσώπου σου. Θα με γεμίσεις με εφροσύνη βλέποντας το πρόσωπό σου. Αυτό το μετά του προσώπου σου σημαίνει μία κοινωνία μετά του προσώπου του Θεού. Συνεπώς μία προσωπική ένωση με το Θεό. Αναφέρεται βασικά και πρωταρχικά εις την άνοδο του Χριστού ως ανθρώπου και την καθέδρα του εις τα δεξιά του Θεού Πατρός ως ανθρώπου πάντοτε. Δηλαδή η ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου υποστατικά ηνωμένη μετά του Θεού Λόγου, δηλαδή η ανθρωπίνη φύση και η Θεία φύση υποστατικά ηνωμένη, ένα πρόσωπο με άλλα λόγια, είναι σε μία διαρκή εφροσύνη μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Φυσικά δεν τίθεται θέμα δια τη Θεία Φύση, διότι ο Θεός είναι πάντοτε σε μία μακαριότητα, αλλά αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση. Το ίδιο θα συμβεί και σε εμάς όταν ολόκληρη η ανθρωπίνη φύση μας μετά από την Ανάσταση των νεκρών θα θεωθεί, και τότε θα υπάρχει πληρώτης εφροσύνης. Είναι γνωστό ότι στον παρόντα αιώνα η εφροσύνη είναι σποραδική, είναι ελλιπής, ενώ εκεί στη Βασιλεία του Θεού η εφροσύνη είναι πλήρης και συνεχής. Άνδρες αδελφοί, εξόνυπην μετά παρησίας προς εμάς περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελέφθησε και ετάφη, και το μνήμα αυτού εστίνεν ημίν άχρη της ημέρας τάφης. Άνδρες αδελφοί, συνεχίζει να λέγει ο Απόστολος Πέτρος, μου είναι επιτρεπτό να σας πω με τα παρησία περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και απέθανε και ετάφησε μνημείον, και το μνήμα του είναι μέχρι τις μέρες μας σε τούτη εδώ την πόλη. Βλέπουμε ότι μετά την παράθεση του ψαλμού
έρχεται ο Απόστολος Πέτρος να δείξει ερμηνευτικά πια τι εννοεί η προφητεία αυτή. Δηλαδή όταν είπε ότι δεν θα δώσεις τον οσιόν σου ιδί διαφθοράν, αυτό που λέγει ο Δαβίδ, τι εννοεί αυτό που λέγει ο Δαβίδ? Γι' αυτό ακριβώς λέγει ότι πρέπει να σας πω καθαρά καθαρά, αυτό θα πει εξώνει πίν με τα Παρισία, να σας το πω καθαρά καθαρά, ότι ο Δαβίδ πέθανε και ετάφη και το μνήμα του είναι μέχρι σήμερα εδώ. Ξέρουμε που ετάφη και συνεπώς έχει λιώσει. Δηλαδή αν σκάψουμε θα βρούμε μέσα τα οστά του. Τότε για ποιον ομιλεί, τι ακριβώς συμβαίνει? Βλέπετε εδώ, προσφωνεί το ακροατήριο, θα λέγαμε άνδρες αδελφοί, με μια οικειότητα που εδώ προλιένει το έδαφος για να δείξει ποιος είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Διότι δεν μπορεί να μιλήσει πάλι καθαρά. Τι λέγει? Ο Πατριάρχης Δαβίδ. Γιατί τον λέγει Πατριάρχη το Δαβίδ? Ίσως είναι μία μοναδική, ίσως, αν δεν κάνω λάθος, μοναδική προσφώνηση του Δαβίδ ως Πατριάρχου. Είναι γνωστό ότι οι Πατριάρχοι είναι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και τα 12 παιδιά του. Αυτοί λέγονται Πατριάρχες, ως αρχηγοί Πατριάς, δηλαδή μιας μεγάλης οικογενείας. Διότι από αυτούς κατάγεται ένας ολόκληρος λαός. Και ως αρχηγή πατριών, πατριά, πατρίς, πατήρ, πατριά, πατρίς. Συνώνυμα αυτά, ε. Από εκεί παράγεται η λέξη πατρίδα. Και πατριάρχη, ο άρχον, ο αρχηγός μιας πατριάς. Ίσως είναι η μοναδική φορά που αναφέρεται ο Δαβίδ ως πατριάρχη. Γιατί άραγε? Διότι φέρεται ως αρχηγός όχι ενός λαού, ούτε ακόμη μιας φυλής, διότι κατήγεται από τη φυλή του Ιούδα ο Δαβίδ και συνεπώς δεν μπορούσε να ονομαστεί πατριάρχης, αλλά αρχηγός ενός βασιλικού οίκου, από τον οποίον βασιλικών οίκων θα κατήγεται ο Μεσσίας. Θυμηθείτε εκείνον των τυφλών της Ιεριχούς που έλεγε εις τον Χριστόν «Ιε Δαβίδ ελεησόν με». Τον αποκαλεί απόγονο του Δαβίδ και έτσι λέγεται πατριάρχης ως αρχηγός βασιλικού οίκου. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, διότι θα μου πείτε από πού έχει σημασία? Το ότι θα επαληθεύσει η προφητεία. Διότι είχε πει ο Δαβίδ ότι από το δικό μου το σπέρμα θα έρθει ο Μεσσίας. Και εφόσον θα αποδειχθεί αυτό, θα αποδειχθεί λοιπόν ότι ο Μεσσίας είναι αληθής. Δηλαδή η προφητεία θα πληρωθεί και ότι ο Μεσσίας είναι πράγματι, δηλαδή ο Ιησούς ο Ναζωραίος πράγματι είναι απόγονος του Δαβίδ, είναι ο Μεσσίας. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Αλλά αυτός όμως ο Πατριάρχης Δαβίδ, όπως σας είπα, και απέθανε και ετάφη και παροιμήν ο τάφος του. Συνεπώς, ό,τι είπε ο Δαβίδ δεν εφαρμόζεται στο πρόσωπό του. Σε ποιον εφαρμόζεται? Εδώ τώρα θα κάνει ερμηνεία ο Απόστολος Πέτρος μιας προφητείας. Είναι ο στίχος 30 και 31 παρακάτω. Προφήτησουν υπάρχον και ειδός, ότι όρκο όμως εν αυτό ο Θεός, εκ καρπού της ως φύος αυτού, το κατασάρκα αναστήσιν των Χριστών καθείς επί του θρόνου αυτού, προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού εις άδου, ουδε η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν.
Προφήτης λοιπόν υπάρχουν ο Δαβίδ, και γνωρίζοντας ότι με όρκο ορκίστηκε σε αυτόν ο Θεός, ότι ο Χριστός κατά σάρκα θα κατήγετο από την οσφήν, κατά λέξη οσφή θα πει μέση, επιστεύεται ότι εδώ στην οσφή είναι η έδρα του σπέρματος, επιστεύεται ότι από την οσφήν αυτού, δηλαδή απόγονος του Δαβίδ, θα είναι ο Μεσσίας. Προγνωρίζοντας αυτό, ο Δαβίδ ελάλησε, μίλησε για την Ανάσταση του Μεσσίου, του Χριστού, και ότι δεν θα αφήνετο, δεν θα εγκατελείπετο η ψυχή του στον Άδη, ούτε ακόμα η σάρκα του θα εγνώριζε διάλυση, διαφθορά. Ως το Δαβίδ λοιπόν είναι το προφήτης, και με το προφητικό του χάρισμα ο Δαβίδ προεμήνυσε την Ανάσταση του Μεσσίου. Και μάλιστα ο Θεός, όπως βλέπουμε στην προφητεία και όπως ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει, υπόσχεται στο Δαβίδ με όρκο ότι θα είναι από τη δική του οικογένεια ο Χριστός. Έχει πολύ σημασία. Αν ακούσατε σήμερα, αγαπητοί μου, τον Απόστολο από την προς Εβραίους επιστολή, που λέγει ότι ο Θεός, μη έχοντας μεγαλύτερό του, ορκίζεται στον εαυτό του. Και έχουμε δύο αμετάθετα πράγματα. Ότι ο Θεός ψέματα δεν λέει. Γιατί αν ο Θεός έλεγε ψέματα, δεν θα ήταν ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν ψέματα δεν λέει. Αλλά και το ότι ορκίζεται ότι λέγει η αλήθεια είναι το δεύτερο. Το πρώτο ως Θεός, και το δεύτερο ως Θεός που ορκίζεται. Και έχουμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, δύο αμετάθετα στοιχεία. Ότι οι επαγγελίες του Θεού, δηλαδή οι υποσχέσεις του Θεού, είναι αληθείς. Οπωσδήποτε είναι αληθή. Αυτό σημαίνει εδώ ότι ο Θεός, αγαπητοί, ορκίζεται εις τον Δαβίδ ότι τα πράγματα θα είναι έτσι. Κοιτάξτε πως το λέγει αυτό. Το λέγει δια του Νάθαν, του προφήτου, στο Δαβίδ, αλλά το λέει και εις τον Δαβίδ. Ακούσατε. Διεθέμην διαθήκην της εκλεκτής μου, όμως τα Δαβίδ το δούλο μου. Ορκίστηκα εις τον δούλο μου Δαβίδ, έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν των θρόνων σου. Ποια γενεά και γενεά των θρόνων του Δαβίδ? Είναι γνωστό ότι βεβαίως η γενεά, η βασιλική, θα λέγαμε γενεά του Δαβίδ, με τη βασιλική εξουσία εκράτησε ίσα με την βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Μετά από τη βαβυλωνιακή εχμαλωσία κάτι έχουμε ακόμα, κάτι περισσώζεται, αλλά κατόπιν έχουμε πλέον διάλυση. Δεν έχουμε πλέον βασιλείς. Όταν δε ήρθε ο Χριστός στο βασιλικό θρόνο, δεν είναι παρά ο Ηρώδης, ο οποίος όχι μόνο δεν είναι απόγονος του Δαβίδ, αλλά ούτε καν Ιουδαίος, ούτε καν Εβραίος, είναι Ιδουμαίος και είναι σφετεριστής του θρόνου, όπως κι άλλοτε σας έλεγα. Γι' αυτό ανησύχησε όταν άκουσε από τους μάγους ότι εγεννήθη ο βασιλεύς των Ιουδαίων, δηλαδή απόγονος του Δαβίδ. Οι απόγονοι όμως του Δαβίδ είχαν διατηρηθεί, διατηρήθησαν ληξιαρχικά πια, αλλά άσημοι πλέον. Ο Ιωσήφ, επί παραδείγματι, είναι από τη βασιλική γενιά του Δαβίδ, αλλά είναι άσημος. Η Θεοτόκος είναι από τη βασιλική γενιά του Δαβίδ, αλλά είναι άσημος. Δεν είναι πλέον επί θρόνου. Έτσι, εδώ λέγει ο Θεός, θα ετοιμάσω το σπέρμα σου. Δεν λέει τα σπέρματά σου, λέει το σπέρμα σου. Αναφέρεται σε ένα πρόσωπο. Και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν των θρόνων σου. Δηλαδή θα τον κτίσω, δηλαδή θα τον συντηρήσω το θρόνο σου εις γενεάν και γενεάν.
Αλλά αυτό όμως δεν επαλήθευσε, θα έλεγε κάποιος. Ναι, διότι αναφέρεται εις τον Ιησού Χριστόν, του οποίου η βασιλεία ουκέστε, δεν έχει τέλος. Δεν θα έχει τέλος. Το είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ εις την Θεοτόκον. Και στον ψαλμό 88 είναι αυτά, στον ίδιο ψαλμό. Άπαξ όμοσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Μια για πάντα ορκίστηκα, εάν θα πω ψέματα εις τον Δαβίδ. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί. Το σπέρμα του θα μείνει αιωνίως. Όταν λέει στον αιώνα, δεν λέει στους αιώνας των αιώνων. Οι αιώνες των αιώνων είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι δηλαδή μετά από την ιστορία. Όταν λέγει εις τον αιώνα, εννοεί την ιστορία. Δηλαδή μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου. Όσο κρατάει ο ήλιος στο στερέωμα, θα κρατάει και ο θρόνος του, δηλαδή στην ιστορία. Δεν παίρνει αυτό λοιπόν το σημείο, τον ήλιον, όσο κρατάει ο ήλιος. Αλλά όταν τελειώσει ο κόσμος, ο ήλιος δεν θα υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το σπέρμα του Δαβίδ είναι το κατεξοχήν σπέρμα Ιησούς Χριστός και είναι η πιστή μέσα στην ιστορία. Εμείς είμαστε το σπέρμα του Δαβίδ, εμείς είμαστε το σπέρμα του Αβραάμ. Ειδικεύεται η περίπτωση Δαβίδ. Γι' αυτό είμαστε ο νέος λαός του Θεού. Γι' αυτό ο Ματθαίος, το γενεαλογικό του δέανδρο λέγει, πηγαίνει ανά επτάδες, έχει το λόγο του που το κάνει αυτό, πηγαίνει στον Δαβίδ και μετά πηγαίνει στον Αβραάμ, για να καταδείξει το καινούργιο λαό του Θεού. Από πού κρατάει αυτός ο νέος λαός? Το από πού κρατάει, με την έννοια της πληρώσεως της προφητείας. Αυτό προσπαθεί να δείξει ο Ματθαίος στο Ευαγγελιό του. Αλλά αυτή η πλήρωση της προφητείας, αγαπητοί μου, γίνεται και επαληθεύεται και από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Τι λέγει στην Θεοτόκον που αύριο έχουμε το Ευαγγελισμό? Ούτως έστε μέγας και ιός υψής του κληθήσετε. Αυτός θα είναι μέγας που θα γεννηθεί και θα αποκληθεί ιός υψής του. Γιατί θα αποκληθεί ιός υψής του? Όχι ως προς την θείαν φύση, αλλά ως προς την ανθρωπίνη φύση. Και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού. Και θα δώσει Κύριος ο Θεός, ο πατήρ Θεός, θα δώσει σε αυτόν, κατά το ανθρώπινον, τον θρόνον του πατρός του. Ποιανού πατρός? Του πατρός του, του Δαβίδ. Διότι σπέρμα του Δαβίδ θα είναι ο Χριστός. Και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβ. Και θα βασιλεύσει, οίκος είναι η πατρίς. Στην πατρίδα ή στο λαό του Ιακώβ, ή στους αιώνας. Και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Δεν υπάρχει τέλος. Και βεβαίως είναι φανερόν ότι παίρνει στοιχεία από τον παλαιόν Ισραήλ, γιατί είναι πραγματικότητα ότι είναι εξπέρματος Δαβίδ, και ταυτοχρόνως βγαίνει από τα όρια του Ισραήλ. Δηλαδή, όπως σας εξήγησα, είναι ο νέος λαός του Θεού, είναι η Εκκλησία. Διότι ο Χριστός είναι το σπέρμα του Δαβίδ. Αλλά τον Χριστόν εμείς τον τρώμε όταν κοινωνούμε και τρώγομεν το σώμα του. Τι σημαίνει τρώμε το σώμα του? Γινόμαστε σώμα του. Και συνεπώς με έναν άλλο τρόπο, αν επιτρέπετε να το πω, είμεθα το σπέρμα του Ιησού Χριστού. Το σπέρμα του Δαβίδ δηλαδή. Το σώμα του Δαβίδ. Διότι το σώμα του Χριστού είναι το σώμα του Δαβίδ. Και εμείς είμεθα το σώμα του Χριστού. Γιατί κοινωνούμε το σώμα του? Να, γιατί έχουμε το νέο λαό του Θεού. Έτσι ο Δαβίδ
έχει μια πλήρη συνέστηση ότι ο Χριστός, ο σωτήρ του κόσμου, θα κατάγεται από το δικό του το σπέρμα. Αυτή η πεποίθηση, αγαπητοί μου, του Δαβίδ, έγινε και πεποίθηση του λαού διαμέσου των αιώνων. Γι' αυτό και ο Ιησούς προσεφωνεί το πολλές φορές από τους ανθρώπους του λαού, όπως και από τον τυφλό που σας είπα της Ιεριχούς προηγουμένως, Υιός Δαβίδ. Ουδείς του αμφισβήτησε ότι ήτο απόγονος από την βασιλική οικογένεια του Δαβίδ. Μάρτυρες, οι κατάλογοι γενεαλογικοί, όπως θα λέγαμε, θες να δεις ότι είμαι εγώ το παιδί του πατέρα μου, πήγαινε στο ληξιαρχείο και δες εκεί ότι είμαι παιδί του πατέρα μου. Ουδείς του το αμφισβήτησε αυτό, ούτε φίλος ούτε εχθρός, ούτε στην εποχή του ούτε σε καμία άλλη εποχή, ότι είτο απόγονος ο Χριστός του Δαβίδ. Ξαναλέω άλλη μια φορά, γιατί επιμένω, για να επαληθεύσουν και επαληθεύουν βεβαίως οι προφητείες. Και συνεπώς συνεχίζει να ερμηνεύει ο Απόστολος Πέτρος όταν προφητεύει εις τον 15ο αυτών ψαλμών των θαυμάσεων. Ο Δαβίδ, συγγνώμη, ομιλεί εδώ ο Δαβίδ για την Ανάσταση του Χριστού και ότι δεν θα δει διαφθορά εις τον τάφον το σώμα του και ότι δεν θα μείνει η ψυχή του εις τον Άδη. Δεν ομιλεί για τον εαυτό του ο Δαβίδ, αλλά ομιλεί για τον απόγονό του, τον Μεσσία. Υπογραμμίζω, τον απόγονό του. Είναι απόγονος του Δαβίδ αυτός. Γι' αυτό κατόπιν θα δούμε λίγο παρακάτω, αν προλάβουμε σήμερα, απόψε, θα δούμε και την άλλη προφητεία που παραθέτει ο Απόστολος Πέτρος για να δείξει ότι ο Μεσσίας προηγείται και έπεται του Δαβίδ. Προηγείται και έπεται. Προηγείται κατά τη θεότητα, έπεται κατά την ανθρωπότητα. Και όταν λέμε προηγείται, σημαίνει είναι ο αιώνιος Θεός. Έπεται όμως κατά τη θεότητα. Είναι εκείνο που λέγει ο ίδιος ο Χριστός αποκαλυπτικότατα. Όταν του είπαν, τι είναι αυτά που λες ότι ο Αβραάμ ήθελε να δει τη μέρα τη δική σου, λέει την επιφάνειά σου, λέει την παρουσία σου, δηλαδή το έργο σου και τη δράση σου. Δεν είσαι ούτε 50 ετών άνθρωπος. Και ο Αβραάμ έζησε πριν από 2000 χρόνια και είπε ο Κύριος εκείνα τα αποκαλυπτικότατα λόγια. Σας βεβαιώνω, πριν Αβραάμ γεννέσαι, εγώ ημί. Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Προηγούμε το Αβραάμ. Ορθά είπε γενέστε, γιατί ο Αβραάμ είναι κτίσμα. Για τον εαυτό του δεν είπε πριν γίνει ο Αβραάμ εγώ έγινα, εγώ υπάρχω. Διότι ως Θεός πάντοτε υπάρχει. Αηδίως, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Εγώ υπάρχω. Είναι καταπληκτικό, αγαπητοί, αν διαβάζει κανείς με κάποια άλλα μάτια, όχι με κριτικά μάτια, το κρίμε γιόταξη, όχι από την Κρήτη, ναι, με κάποια κριτικά μάτια, αλλά με μια υγιή κριτική, όχι ορθολογισμό, έτσι να βλέπει σαν πρωτόγνωρα την κάθε λέξη, με παρθενικά μάτια θα έλεγα, το ιερό κείμενο θα χοροπηδάει σε κάθε λέξη του ιερού κειμένου. Είναι καταπληκτικό. Εγώ ημί. Ποιος είναι αυτός που λέει εγώ ημί? Εκείνος που είπε και στον Μωυσέα, ποιο είναι το όνομά σου? Εγώ ημί. Ο Ον, ο υπάρχον. Είναι ο ίδιος. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Πώς μπορούμε να τον γνωρίζουμε? Οι πιστοί γνωρίζουν τον Ιησού Χριστόν και όπου ψάξουν θα τον βρουν, και θα τον βρουν γιατί είναι πιστοί οι άνθρωποι και έχουν νύψει, έστω και κάποια στοιχειώδη νύψη στην καρδιά τους. Έως εδώ ο Απόστολος Πέτρος
αναφέρεται στον προφητικό χώρο. Τώρα συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος σε έναν άλλο χώρο, όχι στον προφητικό, και τι λέγει τώρα εις τους Εβραίους, τους ακροατάς του: τώρα θα σας μεταφέρω από τον προφητικό χώρο εις τον ιστορικό χώρο, που είναι η πλήρωση αυτής της προφητείας. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ου πάντες ημείς εσμέν μάρτυρες. Αυτόν τον Ιησούν, για τον οποίο τόση ώρα σας ομιλώ στον προφητικό χώρο, αυτόν τον ανέστησε ο Θεός, του οποίου Ιησού εμείς είμαστε μάρτυρες. Τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον πιάσαμε, φάγαμε μαζί του, ήπιαμε μαζί του. Ώστε λοιπόν μεταφέρεται τώρα στον ιστορικό χώρο. Είναι η δευτέρα φορά που αναφέρεται ο Απόστολος Πέτρος το λόγο του αυτόν στην Ανάσταση του Χριστού, αφού παρενέβαλε προς πίστοση την προφητεία του Δαβίδ. Τώρα όπως προσθέτει και την προσωπική του εμπειρία, προσωπική του μαρτυρία, όχι μόνο τη δική του, αλλά και όλων των λοιπόν Αποστόλων που τον περιστοιχούν την ώρα που μιλεί, αλλά και ακόμα όλων εκείνων των μαρτύρων που τον είδαν να κηρύσει, και προπαντός που είδαν την Ανάστασή του ή τον Αναστημένο Ιησούν και την Ανάληψή του. Όλοι αυτοί ήσαν μάρτυρες. Και ξέρετε πως ήσαν αυτοί οι πρώτοι μάρτυρες της Αναλήψεως. Οι μάρτυρες ήσαν υπέρ 500, αγαπητοί. Υπέρ 500 άνθρωποι. Βλέπετε, κατοχυρωμένα πράγματα. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ανάδειξη γεγονότος που συμφωνεί με την προφητεία. Όταν έχουμε γεγονός και προφητεία, δηλαδή το γεγονός που εκπληρεί την προφητεία, έχουμε την πιο ισχυρή απόδειξη της αληθείας. Όχι ένδειξη, απόδειξη. Θα το πω άλλη μια φορά. Όχι ένδειξη, αλλά απόδειξη. Ο Θεός δεν προφορεί να κάνει πίστοση αληθιών με ενδείξεις, αλλά με αποδείξεις. Διότι η ένδειξη έχει βεβαίως και το ίσως, και ακόμη μια αναμφιβολία, και αν θέλετε σε κάποια αναλυνόψη, που πιθανώς κάτι άλλο να βγει. Μπορεί και το αντίθετο. Έχουμε μια θεωρία επί παραδείγματι, να βγει και το αντίθετο. Όπως η θεωρία της εξελίξεως είναι γνωστό, θα το ξέρετε αυτό, ότι υπάρχει ο αντίλογός της. Ένας ομοίως μεγάλος επιστήμον, αν δεν με απατάει μη λέγεται Μπίχνερ, όχι ο παλιός Μπίχνερ, ο φιλόσοφος, ο ηλιστής, κάποιος άλλος, αν δεν με απατάει μνήμη, ο οποίος είπε το εξής: όχι, όχι, λέει, δεν κατάγεται ο άνθρωπος από τον πίθηκο, αλλά κατάγεται ο πίθηκος από τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος σε κάποια γεωγραφικά μήκη πλάτη, δεν ξέρω τι, έπαθε εκφυλισμό, και έτσι σιγά σιγά ο άνθρωπος έγινε πίθηκος. Τι σημαίνει αυτό? Όταν βάζουμε μια θεωρία, σημαίνει ότι υπάρχει και ο αντίλογός της, η κριτική της. Και είναι το αντίθετό της. Γιατί, πού στηρίζεται μια θεωρία? Σε κάποια ένδειξη. Ναι, αλλά όταν λέμε ένδειξη, έχουμε ένδειξη για μια άλφα, θα λέγαμε, ανάπτυξη θεωρίας. Έχουμε και μια όμως β' ανάπτυξη. Αντίθετον. Αντίθετον. Αν θέλετε, από τη θεωρία του φωτός. Λέμε θεωρία, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι το φως. Λέμε θεωρία. Αν είναι κύμα, αν είναι βλήμα. Το ένα επαληθεύει κάποια πείραματα, το άλλο επαληθεύει κάποια άλλα πείραματα, και ούτω καθεξής. Δηλαδή βλέπει κανένας εδώ ότι δεν έχουμε μία ένδειξη εδώ, αυτά που σας λέγω. Μία απόδειξη. Διότι είναι αιώνια πράγματα και πρέπει να τύχουν κατοχυρώσεως.
όταν ο Χριστός εμφανίζεται και λέγει «Ελάτε να με ψηλαφίσετε», αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Όπως θα λέγαμε, παίρνω το αντικείμενο και το βάζω επάνω στο τραπέζι του εργαστηρίου να το αναλύσω. Δηλαδή πείραμα. Δηλαδή πείραμα. Και όταν ο Χριστός λέει «Ψηλαφίστε με», ελάτε εδώ, ψηλαφίστε, δείτε. Τι είπε ο Θωμάς, εάν δεν βάλω, λέγει, στον τύπο των ύλων, στον τύπο των καρφιών, στο τρύπημα των καρφιών, των δάχτυλών μου κλπ. Και στην πλευρά του δεν θα πιστέψω. Και μετά τι λέει ο Θωμάς, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δηλαδή απόδειξη αληθείας. Όχι μόνο με την ειδική περίπτωση των μαθητών, αλλά και διαμέσου των αιώνων, δια της παρουσίας των Αγίων και των Μαρτύρων. Ο Απόστολος Παύλος γράφει σε μια του επιστολή: «Αγαπάτε εκείνον που δεν είδατε, τον Ιησού Χριστόν. Κι όμως τον αγαπούσαν, γιατί είχαν οι αναγνώστες της επιστολής του Παύλου, είχαν την βεβαιότητα ότι ο Χριστός ανεστήθη». Σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας, το οποίο λέμε κάθε Κυριακή «Ανάσταση Χριστού Θεασάμιν, προσκυρήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτων». Ξέρετε τι σημαίνει «Ανάσταση Χριστού Θεασάμιν», αφού έχουμε δει την Ανάσταση του Χριστού. Και αυτό το ποιος το λέει? Το λέει η Εκκλησία. Το λένε οι πιστοί. Δηλαδή αναφέρεται στους πιστούς. Και πού αναφέρεται? Την ώρα εκείνη, μέσα στον χώρο του Ιερού Ναού. «Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη». Έχουμε δει, αφού έχουμε δει την Ανάσταση του Χριστού. Αλήθεια, έχουμε δει την Ανάσταση του Χριστού? Μα εάν δεν την έχουμε δει, τότε πως είμαστε μάρτυρες Αναστάσεως του Χριστού? Διότι με την ειδική σημασία μάρτυρες ήσαν οι μαθητές. Αλλά μην ξεχνάμε ότι καθένας που θέλει να κάνει ένα κήρυγμα, εγώ σε εσά, όλοι μας αν πάμε στα πέρατα της Οικουμένης να κηρύξουμε τον Χριστό, θα δώσουμε τη μαρτυρία ότι ο Χριστός ανεστήθη. Τον είδαμε με τα μάτια μας ότι ανεστήθη ο Χριστός. Και όμως, αγαπητοί μου, ομολογούμε στη Θεία Λειτουργία ότι εθεασάμεθα την Ανάσταση του Χριστού. Την έχουμε δει. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ακριβώς εδώ υπάρχει μία γεύση. Υπάρχει μία προσωπική εμπειρία ότι ο Χριστός είναι ζών, δι, αληθής και βέβαιος. Αλλά αυτή η ίδια η ζωή των χριστιανών είναι ζωή χάριτος. Είναι ζωή Αγίου Πνεύματος. Που αυτή η ζωή του Αγίου Πνεύματος στον κάθε πιστό δίνει τη μαρτυρία ότι ο Χριστός ανεστήθη. Όπως σε σύγχρονες περιπτώσεις, να μην σας αναφέρω, έχω στο νου, αλλά να μην περάσει ο χρόνος, να σηκωθεί κάτω και να πει «Αδελφοί, Χριστός ανέστη». «Χριστός ανέστη». Θα του πει κανείς «Έλα εδώ». Και να υποστεί όλες τις συνέπειες της ομολογίας του ότι ο Χριστός ανέστη. Έλα εδώ. Πού το ξέρεις ότι ανεστήθη ο Χριστός? Τον είδες? Τον είδες? Μα είπαμε, είναι αυτή η χαρισματική ζωή μέσα στην Εκκλησία. Είναι αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Εδώ ακριβώς βλέπει κανένας ότι γίνεται εμπειρία, γίνεται γεύση στον πιστό. Πόσο γεύση και πόσο εμπειρία! Να χάνει τη ζωή του, να γίνεται μάρτυρ. Ποιος χάνει τη ζωή του, αγαπητοί μου, για μια θεωρία ή για ένα παραμύθι? Χάνει τη ζωή του κανείς? Ποτέ τα παραμύθια δεν είχαν μάρτυρες, αλλά εκατομμύρια μάρτυρες έχει ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός. Εδώ είναι η μαρτυρία, προσωπική εμπειρία.
Αλλά και εδώ βρίσκεται και η μεγάλη ευθύνη των χριστιανών, που οφείλουν να δώσουν αυτή τη μαρτυρία του Αναστάντος Χριστού. Εάν η ζωή των χριστιανών δεν είναι ζωή εν πνεύματι Αγίω, τότε για αυτούς ισχύει εκείνο που είπε ο Κύριος: «Διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνησης». Εσείς, λέει, έχετε γίνει αιτία να βλασφημείτε το όνομά μου εις τους απ' έξω της Εκκλησίας. Γι' αυτό σήμερα, αγαπητοί, επειδή δεν ζούμε τη χριστιανική ζωή σωστά, γι' αυτό το λόγο και εμείς είμαστε ευκολοσάλευτοι. Έρχονται άνεμοι φορείς ποικίλων ιδεολογιών και μας παρασύρουν, όπως ακριβώς ένας άνεμος παρασύρει ότι βρει μπροστά του. Παρασυρώμεθα, γιατί δεν έχουμε αυτή την εμπειρία. Δυστυχώς δεν ζούμε σωστά. Εκείνος που ζει σωστά έχει εμπειρία του Αναστάντος Χριστού. Γι' αυτό το λόγο όχι μόνο παρασυρώμεθα, αλλά είναι και δύσκολο να απολογηθούμε υπέρ του χριστιανισμού, επειδή οφείλαμε εμείς οι ίδιοι να είμεθα στα τεκμήρια του χριστιανισμού, αλλά δεν είμεθα. Οφείλαμε εμείς να γίνουμε τεκμήρια, όχι να μιλήσουμε για τεκμήρια, αλλά να γίνουμε εμείς τα τεκμήρια, εμείς οι αποδείξεις. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους: «Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ούκ εν πυθής ανθρωπίνης σοφίας λόγη, αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως». Ο λόγος μου, λέει, το κήρυγμά μου, ό,τι σας έχω πει, δεν είναι κάτω από κανόνες πυθούς ανθρωπίνης σοφίας, που όπως ακριβώς θα μπορούσε ένας ας πούμε της ομιλητικής καθηγητής δάσκαλος να διδάξει ρητορική στους μαθητάς του και να πει: «Με ποιους τρόπους θα καταφέρετε να πείσετε το ακροατήριό σας, τι σχήματα λόγου θα χρησιμοποιήσετε». Όχι, όχι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το δικό μου το κήρυγμα και ο δικός μου ο λόγος ούκ εν πυθής ανθρωπίνης σοφίας, αλλά τι, εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεων. Με την απόδειξη της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος και με τη δύναμη που δίνει το Πνεύμα το Άγιον. Θα το πούμε άλλη μια φορά και είναι ανάγκη να το λέμε: όταν έχουμε το Πνεύμα του Θεού γινόμεθα μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, όπως τότε και οι Απόστολοι μάρτυρες, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Γι' αυτό θα πρέπει να ζούμε αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος πάλι στους Κορινθίους: «Φανερούμενοι ότι εστέ επιστολή Χριστού, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, εγγεγραμμένη ου μέλανη, αλλά πνεύματι Θεού ζώντος». Φανερούμενοι ότι είσαστε επιστολή του Χριστού, που είναι γνωστή και αναγνώσιμη, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, όχι υπό των πιστών, υπό πάντων ανθρώπων και των απίστων ακόμη, διότι θα είστε οι μάρτυρες των απίστων της Αναστάσεως του Χριστού. Μια επιστολή που δεν είναι γραμμένη με μελάνι, αλλά με το Πνεύμα του Θεού του Ζώντος. Αυτή η μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού. Γι' αυτό σωστά μπορούμε να λέμε, αλλά μόνο άμα έχουμε τη γεύση «Ανάσταση Χριστού θεαστάμενη» και τα λοιπά, και μπορούμε να δώσουμε τη μαρτυρία μας, έστω και αν πέρασαν 2.000 και 10.000 χρόνια από τότε που ο Χριστός ανεστήθη, μπορούμε να λέμε: «Σας βεβαιώνουμε στα πέρατα της Οικουμένης ότι ο Χριστός ανεστήθη». Στίχος 33 του Ιδίου Κεφαλαίου του Δευτέρου: «Τη δεξιά ούν του Θεού υψωθείς, τίντε επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος λαβών,
παρά του πατρός, εξέχε τούτο ο νυν ημείς βλέπετε και ακούετε. Με τη δεξιά του Θεού Πατρός υψωθείς, και την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος αφού πήρε από τον Πατέρα, εξέχε τούτο το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούτε. Μερικοί ερμηνευτές αποδίδουν αυτό το «τι δεξιά» σαν δοτική του οργάνου, και συνεπώς με τη δεξιά του Θεού, δηλαδή με τη δύναμη του Θεού υψώθηκε ο Ιησούς εις των ουρανών. Άλλοι πάλι ερμηνεύουν ότι εις τα δεξιά σημαίνει αυτό, που φανερώνει ότι ο Ιησούς υψώθηκε εις των ουρανών και κάθισε εις τα δεξιά του Θεού Πατρός. Πάντως και τα δυο είναι αληθή, και εδώ υπενήσεται αυτό το υψωθείς, υπενήσεται την ανάληψη του Χριστού και την εις τα δεξιά του Θεού Πατρός καθέδραν, κάτι δηλαδή που θα το αποδείξει ευθύς παρακάτω με μια νέα προφητεία από τον Δαβίδ πάλι, τον 109 ψαλμό, ο Απόστολος Πέτρος. Γράφει ο Οικουμένιος: «Υπόν δε το υψωθείς και περί της αναλήψεως ηνίξατο, και ότι εν της ουρανής εστί, ου με εν τη φανερός είπεν ότι εν της ουρανής εστί». Εδώ λέγει, όταν είπε υψωθείς εννοεί την ανάληψη, έκανε υπενιγμό ότι είναι στους ουρανούς, αλλά δεν το είπε φανερά. Γιατί? Διότι μας εντυπωσιάζει, αγαπητοί μου, η σύνεση του Αποστόλου Πέτρου, κάτι που σας το έλεγα και την περασμένη φορά, πως πάντοτε έμεσα ομιλεί. Δεν λέει ο αναληφθής εις τους ουρανούς, αλλά λέγει ο υψωθείς. Δεν λέγει ότι εκείνος υψώθη, αλλά λέγει ότι ο Θεός Πατήρ τον ύψωσε. Όλα αυτά γιατί? Διότι ο Απόστολος Πέτρος δεν φοβείται το ακροτηριό του. Όχι, έχει θάρρος, δεν είναι πλέον δηλός ο Απόστολος Πέτρος, αλλά έχει μπροστά του ένα προκατηλημένο ακροατήριο, το οποίο πρέπει να κερδίσει. Πρέπει να κερδίσει. Γι' αυτό ομιλεί έτσι ο Απόστολος Πέτρος. Και αφού υψώθη εις των ουρανών, θέλει να πει τώρα σε αυτό που λέγει ο Απόστολος Πέτρος, τότε ως άνθρωπος βεβαίως υψώθηκε ο Μεσσίας, σκοπόν είχε να καταλάξει τον Πατέρα και να στείλει το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο. Ποια είναι αυτή η επαγγελία που λέγει εδώ στο κείμενο, ή το η μεγάλη υπόσχεση περί της καθόδου του Αγίου Πνεύματος? Σχετικά με αυτήν την επαγγελία σημειώνει πάλι ο Οικουμένιος την επαγγελία, ή είναι αυτός ημίν τις μαθητές επιγγείλατο το και άλλον παράκλητον πέμψο ημίν, ή είναι ο Πατήρ πρώτου πάθους αυτό επιγγείλατο δια του και δόξασα και πάλι δοξάσω. Δηλαδή η επαγγελία δόθηκε ως εξής. Τι είπε εις τους μαθητάς του Χριστός? Σας είπε, τους λέγει ότι εκείνο το οποίο ότι και άλλον παράκλητον πέμψω ημίν, θα σας στείλω άλλον παράκλητον, ή εκείνο το άλλο που ο Πατήρ είπε εις τον Υιόν πρώτου πάθους και δόξασα και πάλι δοξάσω. Και εκεί υπάρχει υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή της υπόσχεση της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Θα μου πείτε πώς υπάρχει. Είναι και ένα τρίτο, συγγνώμη. Το εδόξασα. Αναφέρεται στη θαυρική θυσία του Χριστού. Τι είπε ο Πατήρ? Εδόξασα και πάλι δοξάσω. Το εδόξασα αναφέρεται στη σταυρική θυσία του Χριστού, που είναι η αληθής δόξα του Χριστού. Ο σταυρός είναι ο θρόνος του Χριστού, επειδή το πάθος ή το εκούσιον, εδώ είναι η δόξα. Διότι θεληματικά ο Χριστός ανέβηκε στο σταυρό από την αγάπη του για μας. Αυτή είναι η δόξα του, η προσφορά του δηλαδή.
όπως σημειώνει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων που κάνουμε τις κατηχήσεις του κάθε Δευτέρα, ότι καύσιμα καυχημάτων ο Σταυρός. Τι είναι ο Σταυρός, λέει? Το καύσιμα των καυχημάτων. Αλλά εκείνο το «και πάλι δοξάσω» αναφέρεται στην Πεντηκοστή. Πώς αναφέρεται εκεί? Να, πως το λέει ο ίδιος ο Κύριος, Ιωάννης 16:14, όταν έλθει εκείνος το Πνεύμα το Άγιον, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, εκείνος εμέ δοξάσει. Δηλαδή, όταν θα έρθει η Πεντηκοστή, εγώ θα ξαναδοξαστώ, όχι μόνο με την προσφορά του Σταυρού, με την προσφορά μου, αλλά και με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και λέγει στο παραπάνω κεφάλαιο, στο 15,26, ο Ιωάννης, όταν δε έλθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Τι θα μαρτυρήσει? Ότι είμαι Θεός και άνθρωπος, και συνεπώς θα δοξαστώ. Αυτή είναι η δόξα του Χριστού. Γι' αυτό ο πατήρ είπε «και δόξασα και πάλι δοξάσω». Με άλλα λόγια, θα φανερωθεί στον κόσμο από το Πνεύμα του Θεού ποιος είμαι εγώ. Υπάρχει όμως και μια τρίτη υπόσχεση. Είναι αυτή που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτας, όπως επί παραδείγματι η αναφερθήσα προφητεία του Ιωήλ, που είπε ο Απόστολος Πέτρος ότι «εν τέσσερις κάτις μέρες εκχαίω από του Πνεύματός μου» και τα λοιπά. Η επαγγελία, αγαπητοί μου, του Αγίου Πνεύματος είναι η υψίστη εξ όλων των αγαθών και δωρεών του Θεού, διότι όταν δίδει ο Θεός το Πνεύμα του το Άγιον, τότε τα δίδει όλα. Θέλετε ακόμη? Και η υπόσχεση ότι θα ήρθε το Υιός του Θεού στον κόσμο, εις αυτό το σημείο θα απέβλεπε, εις την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός είπε «ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και νηγήσετε ημίν». Τι να ζητήσουμε? Μάλιστα λέει στους μαθητάς του λίγο πρώτου Σταυρού, στο μυστικό δείπνο, ακόμη λέει «τίποτα δεν ζητήσατε στον Πατέρα επωνόματί μου». Τίποτα ακόμα δεν ζητήσατε. Πράγματι δεν είχαν ζητήσει ακόμη τίποτε οι μαθητές, δεν καταλάβαναν ακόμη. Σαν τι μπορούσαν να ζητήσουν? Θα μπορούσαν να πούν «Θεέ μου, φύλαξέ μας από την ώρα αυτή που κινδυνεύουμε να μας συλλάβουν». Τίποτα, αυτά είναι επιμέρους πράγματα. Εκείνο που έπρεπε να ζητήσουν, και το έμαθαν αργότερα, ήταν το Πνεύμα του Θεού. Διότι το Πνεύμα του Θεού περιλαμβάνει όλα τα αγαθά του κόσμου, και μάλιστα εκείνα που δίδονται κατ' ευδοκίαν του Θεού και όχι κατά παραχώρηση. Αν ζητήσω χρήματα από το Θεό, και δεν με συμφέρει να έχω χρήματα, διότι μπορώ να καταποντιστώ, ο Θεός μπορεί να μου τα δώσει κατά παραχώρηση, όχι κατά ευδοκία. Αν του ζητήσω δόξα, να μου τη δώσει κατά παραχώρηση, αλλά όχι κατά ευδοκία, και να καταποντιστώ, όπως σας είπα, να κατακριμνιστώ. Όταν όμως του ζητήσω το Πνεύμα του Θεού, «Κύριε, δώσε μου το Πνεύμα σου το Άγιον», εκείνο κουβαλάει όλα τα κατευδοκίαν δώρα του ουρανού. Λέγει ο Κύριος ο ίδιος, και οι πονηροί άνθρωποι γνωρίζουν να δίνουν αγαθά δώματα στα παιδιά τους, πόσο μάλλον ο Πατήρ, ο εξ ουρανού, δώσει Πνεύμα αγαθών της ετούση αυτών. Πόσο περισσότερο, λέει, ο Πατήρ, ο αγαθός Πατήρ, ο ουράνιος Πατήρ, δεν θα δώσει τα παιδιά του όταν του ζητούν το Πνεύμα το Άγιο? Και τώρα ο υψωθής Υιός λαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο από τον Πατέρα, και τι έρχεται να κάνει? Και το δίδει στους ανθρώπους.
Λέγει ο Οικουμένιος, το πατρί ανατίθηση την επαγγελία συσκιάζων των λόγων προς το ευπαράδεκτον των ακροατών. Πάλι λέγει, παίρνει από τον πατέρα ο Μεσσίας για να συσκιάσει τον λόγον Απόστολος Πέτρος δια το προκατηλημένον του ακροατηρίου του. Και τι κάνει, εξέχεε τούτο. Προσέξτε τι έκανε. Επήρε την επαγγελία, πήρε το Πνεύμα του Θεού και εξέχε. Πώς να το παρουσιάσουν? Φανταστείτε τον Χριστό να ανεβαίνει απάνω, παίρνει το Πνεύμα του Άγιον. Λογαριάστε πως είναι μια τεραστία δεξαμενή με νερό και την εξέει προς τη γη. Κουρουνοί ανοίγουν και πέφτει πάνω στη γη. Αυτό σημαίνει το εξέχεεν. Και όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χριστόστομος, ούχ απλώς, αλλά μεταδαψιλία. Δηλαδή σημαίνει όχι απλώς δίδει το Πνεύμα του, αλλά το δίδει πλούσια. Αυτό σημαίνει το εξέχεεν. Όπως εκείνο το άλλον που λέγει, εσκόρπισε, έδωκε τη σπένηση, έδωσε στους φτωχούς, εσκόρπισε. Παίρνω χρυσά νομίσματα και όχι απλώς τα δίδω, αλλά τα σκορπώ, που σημαίνει πλεονασμό, σημαίνει πλούτο, σημαίνει προσφορά άφθονη. Και όλα αυτά που αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος έχει και την απόδειξη κατά αισθητών τρόπων. Ο νυν ημείς βλέπετε και ακούετε. Εκείνο το οποίο τώρα εσείς και το βλέπετε και το ακούτε. Πώς θα μπορούσε να πει ότι εξέχει το Πνεύμα το Άγιον ο Υιός από τον ουρανό? Το βλέπετε και το ακούτε. Και αυτό το βλέπετε αναφέρεται στις πύρινες γλώσσες, αλλά και στο γενικό θέαμα εκείνων που μιλούσαν στις ξένες γλώσσες. Εκείνο δεν το ακούετε, αναφέρεται στο περιεχόμενο των ξένων γλωσσών. Δηλαδή, ό,τι τους έλεγε ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται και στην πίστη και στη γνώση δια των αισθήσεων, διότι είχε ακροατήριο ασθενών, αδυνάτων ανθρώπων. Αλλά αγαπητοί μου, αυτό το «ον ημείς βλέπετε και ακούετε» δύναται να λέγεται πάντοτε προς το πώς και το προϊόν που σας είπα με την μαρτυρία. Πώς μπορούμε να λέμε ότι μπορούμε να σταθούμε μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού? «Ον ημείς βλέπετε και ακούετε». Να πω, εάν η ζωή των πιστών είναι ζωή νύψεως και χαριτώσεως που παρέχει η Εκκλησία ως ταμιούχος των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, αυτό το βλέπουν οι απ' έξω. Προσέξτε, ο νυν ημείς βλέπετε και ακούετε. Εκείνο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούτε, το βλέπουν αυτό οι απ' έξω. Είναι ακόμα η ιστορία 20 αιώνων χριστιανισμού. Ενός χριστιανισμού διοκομένου και θριαβεύοντος. Είναι η παρουσία των Αγίων που λάμπουν μέσα στον διεφθαρμένον κόσμο. Είναι η μαρτυρία των μαρτύρων που προτιμούν το θάνατο παρά τα θέλγητρα του κόσμου. Είναι τα θαύματα του Χριστού. Είναι τα θαύματα της Θεοτόκου. Είναι τα θαύματα των Αγίων. Όλα αυτά προβάλλονται στις αισθήσεις. Στις αισθήσεις των ανθρώπων του κόσμου τούτου. Και δίδουν τη μαρτυρία ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι στον κόσμο. Και είναι γιατί ο Ιησούς ανέστη. Και ανέστη διότι ο Ιησούς είναι αληθής θεάνθρωπος που έχει τη μαρτυρία αυτού του ιδίου του ουρανού.
αυτόν που ο λαός μας σήμερα αρνείται και λέγει ότι θέλει να είναι άθεος. Στίχη 34-35. Ούγαρ Δαβίδ ανέβη στους ουρανούς, λέγει δε αυτός, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου έως άνθω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Διότι δεν ανέβηκε ο Δαβίδ στους ουρανούς, λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην ομιλία του, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθισε στα δεξιά μου έως αν βάλω θω, τοποθετήσω βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Αν κανείς, αγαπητοί μου, μελετούσε τους προφήτες και συγκεκριμένα το παρόν χωρίον που εδώ τώρα αναφέρει από τον 109 ψαλμό ο Απόστολος Πέτρος, θέσετε το ερώτημα: για ποιον ομιλεί ο Δαβίδ όταν γράφει τον 109 ψαλμό? Για τον εαυτό του, είπε ο Κύριος το Κυρίο μου, ή για το Μεσσία? Είναι το ίδιο ερώτημα που τίθεται από τον ευνούχο, εκείνο τον Αιθίωπα, στο Φίλιππο, όταν γαντώθηκε στο άρμα του και του λέει γινώσκης άμα γινώσκης, και του λέει ο Αιθίωπς, δε ο μέσου περί τίνος ο προφήτης λέγει τούτο? Σε παρακαλώ, για ποιον ομιλεί ο προφήτης, περί εαυτού ή περί εταίρου τινός? Για τον εαυτό του μιλάει ή για κάποιον άλλον? Γι' αυτό, αγαπητοί μου, γράφει ο Απόστολος Πέτρος ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως σου γίνεται. Δεν μπορεί να λυθεί μια προφητεία από ανθρώπους. Ούγαρ θελήματι ανθρώπου είναι έξι ποτέ προφητεία. Δεν έγινε από θέλημα ανθρώπου κάποια προφητεία. Αλ υποπνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Η προφητεία είναι από το Θεό. Έπρεπε συνεπώς προφήτης να ερμηνεύσει τον προφήτη, και εμπροκειμένου ο Πέτρος έπρεπε να ερμηνεύσει τον Δαβίδ. Έτσι λέγει στο λόγο του: ούγαρ Δαβίδ ανέβη στους ουρανούς. Δεν ανέβηκε ο Δαβίδ στους ουρανούς. Και συνεπώς η προφητεία αναφέρεται στο Μεσσία, όπως και η προηγουμένη προφητεία που είπε από τον 15 ψαλμό, που εκεί εγνώρισε ο Δαβίδ φθορά εις το σώμα του. Σε αυτή τη νέα προφητεία του Δαβίδ που παραθέτει ο Πέτρος, θέλει να καταδείξει τον Μεσσίαν ως Θεόν. Στην προηγούμενη ήθελε να καταδείξει τον Μεσσίαν ως άνθρωπον, διότι θα επέθαινε και θα εθάπτετο, δεν θα εγνώριζε μόνο διαφθορά το σώμα του, αλλά θα επέθαινε και θα εθάπτετο. Εδώ τώρα στην προφητεία του 109 ψαλμού θέλει να καταδείξει ότι ο Μεσσίας είναι Θεός. Δεν έπεσε του Δαβίδ μόνο, αλλά και προηγείται αυτό που σας είπα. Δεν είναι μόνο απόγονος του Δαβίδ, αλλά είναι και Κύριος του Δαβίδ. Και το σπουδαίο είναι ότι αυτή την προφητεία, αγαπητοί μου, αυτός ο ίδιος ο Κύριος χρησιμοποίησε στους Φαρισαίους για να αποδείξει τη θεανθρωπίνη του φύση. Και τη μεν ανθρωπίνη τότε ο Χριστός που ομίλει την έβλεπαν οι άνθρωποι. Τους μιλούσε ένας άνθρωπος. Τη Θεία όμως πώς μπορούσε να την κατοχυρώσει? Την κατοχυρώνει με ένα ερώτημα. Η συναγωγή πάντα ήξερε ότι αυτός ο ψαλμός είναι μεσσιακός. Και λέει τώρα ο Κύριος: τι νιδοκεί περί του Χριστού? Τι νομίζετε για τον Χριστό? Τι πιστεύετε? Υιός, τι νοσιός εσύ? Καινού Υιός είναι, λέγουν στην αυτό οι Φαρισαίοι, του λένε. Του Δαβίδ. Σωστά, του Δαβίδ. Λέγει αυτή: πως ο Δαβίδ εν πνεύματι Κύριον αυτόν καλή λέγον, είπεν ο Κύριος το Κυρίου μου κάθε εκ δεξιών μου κτλ. Πως τότε ο Δαβίδ φωτισμένος από το πνεύμα του Άγιον τον αποκαλεί Κύριον?
τον απογονό του. Εθυμώθησαν οι Φαρισαίοι, δεν είχαν τίποτα να πούν. Αλλά αυτόν τον θαυμάσιον ψαλμόν, αυτή τη θαυμασία προφητεία, πρώτο ο Θεός αγαπητοί μου, θα αναλύσουμε την ερχομένη Κυριακή.